Με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Άγγελο Μανολάκη, εδώ στο πολιτικό του γραφείο στην Κόρινθο. Κύριε Μανολάκη, καλή σας μέρα. Καλημέρα κύριε Γιαννιδάκη. Θέλουμε να σας ρωτήσουμε και να διευκρινίσετε, επειδή έχουν ακουστεί αρκετά πράγματα και έχουν γραφτεί και μερικά, για το αν θα είστε και πάλι υποψήφιος ή όχι στις επόμενες εκλογές. Θέλουμε να έχουμε πλέον τη δική σας καθαρή θέση, γιατί μόνο εσείς μπορείτε να εκφράσετε καθαρά αυτό που επιθυμείτε ο ίδιος και αυτό που θα πράξει ο ίδιος. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Για το τελευταίο καιρό, όπως είπατε και εσείς, γράφονται για διάφορους λόγους πράγματα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει καμία δήλωση όσον αφορά αυτή τη θέση, διότι είναι άκερο να μιλάμε τώρα εάν θα είμαι υποψήφιος ή όχι. Δεν είναι η πρώτη μου προτεραιότητα αυτό. Όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε. Σήμερα μιλάμε για τη στήριξη μιας κυβέρνησης Παπαδήμου, ώστε να πάρουμε την έκτη δόση, να ψηφίσουμε τον προϋπολογισμό, να ψηφίσουμε τη νέα δανειακή σύμβαση και, εν πάση περιπτώσει, και μετά το PSA να πάμε σε εκλογές. Εγώ παραμένω μάχημος σήμερα βουλευτής Κορινθίας στη Βουλή. Παρεβαίνω σε όποια θέματα νομίζω ότι πρέπει να παρεύω. Ίσως οι δηλώσεις μου που κάνω κατά καιρούς να έχουν παραξηγηθεί, δηλαδή όταν λέω ότι άνθρωποι σαν και εμένα πρέπει να ζητήσουμε και μία συγγνώμη από τον κορινθιακό λαό και από τον ελληνικό λαό, ή τουλάχιστον οι κυβερνητικοί βουλευτές και σήμερα όλοι, διότι στηρίζουμε αυτά τα μέτρα τα οποία μπορεί να είναι αναγκαία, αλλά είναι και άδικα. Δηλαδή μαζί με τα ξερά έχουν καεί και τα χλωρά και σίγουρα υπάρχει κόσμος που υποφέρει από αυτά τα μέτρα. Πάντα το δίλημα για μας ήταν να κόψουμε ας πούμε 200 ευρώ από τη σύνταξη, ώστε να μην χρεοκοπήσουμε και χαθεί όλη η σύνταξη. Όμως έγιναν και πράγματα αυτή τη διετία που θα μπορούσαμε να τα είχαμε αποφύγει. Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να είχαμε πει πριν 2 χρόνια ότι δεν πειράζουμε καθόλου τους μισθούς και συντάξεις κάτω από 1000 ευρώ και πιάνουμε όλους τους τα ρετυρέοι, εν πάση περιπτώσει τη φοροδιαφυγή και άλλα πράγματα. Τους έχοντες και κατέχοντες. Τους έχοντες και κατέχοντες. Και για τέτοια πράγματα έχω πει ότι έχω εκφράσει τον προβληματισμό μου, την αγωνία μου, τις ενστάσεις μου, τις παρατηρήσεις μου και ίσως αυτό να είχε... Και σας θυμάει το γεγονός ότι αισθάνεστε την ανάγκη να ζητήσετε μια συγγνώμη από τον κορινθιακό λαό ως βουλευτής Κορινθίας και από τον ελληνικό λαό κατά προέκταση για τις αδικίες που έχουν γίνει. Αδικίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει και σωστά πράγματα, είτε αυτό έχει να κάνει με τα θέματα της διαπλοκής και της διαφθοράς στην υγεία, με το φάρμακο, με τη συνταγογράφηση. Σε όλους τους χώρους, στην παιδεία, να μην μπω σε λεπτομέρειες, έχουν δρομολογηθεί πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση, όμως όπως είπα, για όλα τα αρνητικά που κάναμε, είτε και το τελευταίο καιρό, ο Έλληνας πολίτης είναι στενοχωρημένος, είναι απογοητευμένος και γι' αυτό είπα ότι πρέπει καμιά φορά να ζητήσουμε και συγγνώμη και σίγουρα πρέπει να αλλάξουμε. Πολλά θα αλλάξουν και στη Βουλή και στο ΠΑΣΟΚ και στη χώρα και εγώ είμαι διατεθειμένος να συμβάλλω σε αυτή την αλλαγή που έρχεται, σε αυτό το καινούριο που γεννιέται. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έχω παραιτηθεί από την πολιτική ζωή του τόπου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα σημαντικά και χρήσιμα που μας είπατε.